εργαζόμενοι από όλη τη χώρα κάθε μέρα πηγαίνουν στη Θεσσαλία με τσάπες και φτιάρια για να ξεθάψουν και να φέρουν στην επιφάνεια τις ζωές των ανθρώπων που χώσατε βαθιά μέσα στο βούρκο της λάσπης και των λιμάτων, εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα 36 δις μαξιλάρι που έγδαρε το λαό μας για να τα μαζέψει και σας τα έδωσε για να τα μοιράσετε αυτά, όπως και δεκάδες ακόμη στις τσέπες 100-200 παράσιτων επιχειρηματικών ομίλων, αντί να σώσετε το λαό μας από φωτιές και πλημμύρες, αντί να λύσετε ζητήματα με τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Οι κομμουνιστές είναι όλοι εκεί, στη Θεσσαλία, μαζί με εκατοντάδες συνοδοιπόρους τους, στα σωματεία, στις σχολές, ξεθάβουν με τα χέρια γερόντια από την απελπισία, βοηθάνε αγρότες και επαγγελματίες να ορθοποδήσουν, ανοίγουν τους δρόμους για τα σχολεία, μεταφέρουν τόνους αγαθών πρώτης ανάγκης. Εσείς όλοι πού είσαστε? Μόνο κλάψες για τα βάσανα του λαού της περιοχής. Αυτή την ώρα διαλέξατε εσείς της κυβέρνησης να ρίξετε πισόπλατη μαχαιριά στην εργατική τάξη, τους εργαζόμενους. Να στείλετε τη ζωή και τα δικαιώματά της δύο αιώνες πίσω. Κύριε της κυβέρνησης, σας το λέμε καθαρά, λάθος πλάτη διαλέξατε. Και η αλληλεγγύη θα φουντώσει και τους μαυραγορείτες που στείλατε στη Θεσσαλία θα αποκρούσει και το αντεργατικό τερατούργημα που μαγειρέψατε θα πάρει, όπως και πήρε η χειρή απάντηση, θα καταλήξει στα σκουπίδια όπως όλα τα προηγούμενα. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του εκτρώματος Χατζηδάκη που συμπλήρωνε τους νόμους ευελιξίας του ΣΥΡΙΖΑ με τα 12 ώρα στους νοσοκομιακούς, τα 11 ημέρα στους σιδηροδρομικούς, βάζοντας έτσι τους όρους απλήρωτης δουλειάς μετά το 8ωρο και μέχρι τις 10 ώρες. Και επειδή δεν χόρτασαν τα παράσιτα οι κεφαλαιοκράτες που υπηρετείτε, όπως οι 150 επιχειρήσεις που είδαν αύξηση 303% ή αλλιώς καθαρά κέρδη 10,4 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο, σας ζήτησα να φέρετε καπάκι άλλο τερατούργημα που επιτρέπει τη 13ωρη εργασία την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα, να γεμίσουν τις τσέπες περισσότερο. Η απόλυτη κατάντια. Η εποχή, την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, δουλειά ήλιο με ήλιο, μέχρι θανάτου στην κυριολεξία, όλοι ξέρουμε τα ανθρώπινα όρια, άσχετα αν εσείς κάνετε την παλαβή, για τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση. Μόνο δουλειά. Καθόλου ζωή, για να προλαβαίνουν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν τα κοράκια που ξαμολύσατε πάνω στο εισόδημά τους, τα καρτέλ της ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, τους σούπερ μαρκετάδες που έχουν πνιγεί στα κέρδη, τους τραπεζίτες που έχουν σκάσει κι αυτοί, τους φόρους του κράτους για να τα επιστρέψετε πάλι στις ίδιες τσέπες. Μέτρα για κάθε γούστο. Ό,τι θέλουν τα παράσιτα. Συμβάσεις μηδενικών ώρων, λέει. Ένας εργαζόμενος αντί για τρεις το 24ωρο. Έλα τρεις ώρες το πρωί, τέσσερις το απόγευμα, τρεις τα μεσάνυχτα και πάει λέγοντας ό,τι πρέπει για την ανεργία. Μιλάμε για χοντρό δούλεμα. Ο εργοδότης πλέον δεν θα διαφεντεύει τον εργαζόμενο μόνο στο ωράριο εργασίας, αλλά σε όλη του τη ζωή. Θα του λέει πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, θα ορίζει τον χρόνο και την ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού, τον χρόνο της επαφής με τα παιδιά του. Ο ελεύθερος χρόνος γίνεται ελεύθερος χρόνος του εργοδότη, για να τον καλέσει για ξεζούμισμα και τσάμπα. Οποιαδήποτε προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, βιολογική, ψυχολογική ισορροπία έχει απομείνει στα χέρια του εργαζόμενου μετά το ωράριο εργασίας, με τους ίδιους εξοντοτικούς όρους, περνάει στα χέρια του παράσιτου. Και όλα αυτά και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Να πάτε εσείς που θα το ψηφίσετε να δουλέψετε 13 ώρες για 3,60 στα ορυχεία, στα μεταλλεία, στα ναυπηγεία και στις οικοδομές. Να πάτε εσείς οι γυναίκες βουλευτές να δουλέψετε 13 ώρες με 3,60 στα σούπερ μάρκετ, στα πτηνοσφαγεία με 4 βαθμούς, στα τηλεφωνικά κέντρα, στα διαλογητήρια, στην ανακύκλωση ή στις γραμμές παραγωγής της βιομηχανίας με 40 βαθμούς Κελσίου. Να πάτε εσείς και όταν πάτε να γυρίσετε και να μεταφέρετε τη χαρά σας και τον ενθουσιασμό σας στον Υπουργό για να έχει και κανένα αληθινό δεδομένο να επικαλείτε. Διότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο που να είναι επενδεδημένο επιχειρηματολογικά αποκλειστικά με ψέματα και πανικό. Ψέματα ότι το αιτούνται οι εργαζόμενοι. Πήρατε την απάντηση. Ψέματα για τη Μαλαματίνα. Φάγατε τα μούτρα σας και εκεί. Πανικός να μην ξεσηκωθούν οι εργαζόμενοι. Επιστρατεύσατε τις πονηριές για τις τριετίες την τελευταία στιγμή. Λες και μιλάτε σε γκαβούς που δεν βλέπουν ότι κλέβετε 12 χρόνια δουλειάς, που δεν βλέπουν ότι αφορά το 2027 και μόνο το 10% των εργαζομένων, αλλά και για αυτούς τους 10% που τους αφορά, έχουν προβλέψει τα τσιράκια της εργοδοσίας οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ
στο εργατικό κίνημα να αλλάξουν τις συμβάσεις καθιερώνοντας την προσωπική διαφορά που θα απορροφήσει τις τριετίες και τις χιλιάδες δεν θα πάρουν αύξηση όπως στις τηλεπικοινωνίες για παράδειγμα. Λες και δεν βλέπουν ότι βάλατε δημοσιονομικό όρο για να μπορείτε να το πάρετε πίσω οποιαδήποτε στιγμή μπροστά στη νέα οικονομική ύφεση που είναι πρώτα των πυλών. Επιστρατεύσατε επίσης τη θλιβερή κλίκα της ΓΕΣΕ να εμποδίσει την οργάνωση της απάντησης των εργαζομένων. Επιστρατεύσατε τα δικαστήρια για να βγάλουν παράνομη την απεργία στις μεταφορές σε κάποια σωματεία ακόμη και πριν βγάλουν απόφαση. Όντως, υπερασπίζεστε το δικαίωμα στην απεργία, αρκεί να είναι παράνομη. Όριο εργοδοτικής τρομοκρατίας παντού. Δεν αφήνεται τη χαρά να εκφραστεί. Αυτή τη χαρά δεν αφήνει και ο νόμος Χατζηδάκη να εκφραστεί και τον έστειλαν οι εργαζόμενοι όπου το πήραν απόφαση στον αγύριστο. Παρ' όλα αυτά σήμερα πήρατε μια αποστομωτική απάντηση, ένα φιάσκο της κυβέρνησης, ο νέος υπουργός που θέλει να καταργήσει την ταξική πάλη κατάφερε ρεκόρ συμμετοχής απεργιακών αποφάσεων χωρίς τους κλακαδόρους της ΓΕΣΕ, χωρίς τη θλιβερή αυτή κλίκα. 31 εργατικά κέντρα, 18 ομοσπονδίες, εκατοντάδες σωμάτια. Επιχειρείτε εκ νέου πιο σκληρά αυτή τη φορά με νέο νόμο να ποινικοποιήσετε τους αγώνες, την υπεράσπιση απεργίας. Τον έχουν ήδη ξεπεράσει οι αγώνες σε Costco, Larco, eFood, όπου κανένας εργοδοτικός συνδικαλιστής, καμία κρατική καταστολή που κουβαλούσε αγκαζέ τους απεργοσπάστες, καμία εργοδοτική τρομοκρατία δεν κατάφερε να νικήσει τους εργάτες. Επέβαλαν το δίκαιο τους συλλογικές συμβάσεις και όρους εργασίας. Το ίδιο και στα πετρέλαια και λοιπάσματα καβάλα, το ίδιο και στη Μαλαματίνα. Και αυτός είναι ο τρόμος σας, να προλάβετε μην γίνουν τέτοιοι αγώνες πολλοί σε κάθε κλάδο σε όλη την Ελλάδα. Οι ποινές που ξαμολάτε είναι αστείες, δεν έχουν καμιά αξία μπροστά στη μέγιστη ποινή να ζει κάποιος τέτοια ζωή που είναι στην κυριολεξία για πέταμα. Δεν τρομάζουν κανέναν. Αν και τώρα έχουμε σερή επίδοξους γραφικούς που θέλουν να καταργήσουν ταξική πάλι, δηλαδή την ίδια την κοινωνική εξέλιξη. Από το Λάσκαρη, το Βρούτσι Αχτσιόγλου, το Χατζηδάκη, ήρθε τώρα και το νέο μοντέλο. Το νέο μοντέλο, ο κύριος Γεωργιάδης, όλο μούφα. Αν η ταξική πάλι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εξαρτόταν από οποιονδήποτε Χατζηδάκη Γεωργιάδη, θα το είχαμε χαμένο, θα το γυρίζαμε στο ψάρεμα. Επειδή όμως η ταξική πάλι και η κοινωνική εξέλιξη εξαρτάται από μία απόφαση. Αν οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν να ζήσουν μόνο για να δουλεύουν και για να γεμίζουν τις τσέπες μια χούφτας παράσιτων ή θα ζήσουν χωρίς ανάγκες, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα σήμερα με αυτά που παράγουν οι ίδιοι. Και επειδή η απάντηση σε εμάς είναι γνωστή, θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει πράξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.